Πάνω από ένα μήνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Θεσσαλικό Κάμπο, το Βόλο και το Πύλιο, και η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα που ακόμη παράγονται σε αυτές τις περιοχές και τα έχει απόλυτη ανάγκη κατανάλωση, δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη. Μεγάλες ποσότητες από φρούτα, όπως μήλα και αχλάδια, ακόμη και πράσινα λαχανικά, προέρχονται από καθημερινές εισαγωγές από γειτονικές τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Ο κλάδος σας στηρίζεται αποκλειστικά στην εισαγωγή και είναι και βασικά προϊόντα. Είναι προϊόντα τα οποία είναι στο πιάτο μας κάθε μέρα. Έχουμε πρόβλημα. Προς το παρόν η τροφοδοσία γίνεται κανονικά. Αθρώες είναι και οι εισαγωγές σε κρέατα, όχι μόνο βοδινό και χοιρινό, αλλά και σφάγια αμνοερυθρίων, προκειμένου να καλυφθεί στο έπακρο η ζήτηση, η οποία όχι μόνο δεν έχει καμφθεί, αλλά παρουσίασε αυξητικές τάσεις μετά τις πλημμύρες. Εσείς δεν παίρνετε κρέατα μόνο εγχώρια, έχετε και εισαγωγές. Άρα λοιπόν, τι προβλήματα έχετε. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την τροφοδοσία. Μεγάλες καθυστερήσεις με ευπαθή προϊόντα. Το κρέας, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ευπαθές προϊόν. Τα προσκόμματα που παρουσιάζουν σχεδόν άμεσα στην αγορά, οι θεομηνίες, δεν έχουν ακόμη απασχολήσει τα κυβερνητικά κλιμάκια, ούτε στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ούτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που απλώς παρατηρεί άπραγμα τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τροφοδοσία της αγοράς γίνεται κανονικά και χωρίς προβλήματα, με προϊόντα από περιοχές της χώρας που δεν χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες και αθρώες εισαγωγές. Το μόνο πρόβλημα είναι οι υψηλές τιμές των προϊόντων.